Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα αυτή τη φορά κανονικά, δεν έχει καμιά διακοπή ρεύματος, δεν έχει παιχνίδι, δεν έχει τίποτα και αφού ολοκληρώθηκαν και τα διαφημιστικά σποτ και το διαφημιστικό διάλειμμα, είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο πρώην κεντρικός του Ηρακλή, ο Χρήστος Κιώσης. Εφέτος Χρήστο δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, οπότε είσαι μόνο εσύ. Πώς λέει το τραγούδι, είσαι μόνο εσύ, δεν υπάρχει άλλο τίποτα, το σύνθημα. Έτσι ακριβώς. Και στο είσαι μόνο εσύ κολλά και ο χορηγός μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος και μακεδονική κουζίνα έχουμε. Εγώ μακεδονική θα τη λέω. Δεν ξέρω πώς θα τη λένε οι υπόλοιποι. Η οποία βασίζεται στα ντόπια υλικά άριστης ποιότητας και εξαιρετική κάβα έχουμε με υπέροχα κρασιά για όλα τα γούστα και σε καλές τιμές και φοβερά χύμα ντόπια κρασιά έχουμε που προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς και εκδηλώσεις έχουμε, αράβωνες, γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με το καλό, σας εύχομαι. Όλα αυτά στην παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος στην πλατεία Χορτιάτη, στο τέρμα των λεωφορείων 2310-349-304. Πάλι πείνασα. Ρίξε μια πενιάρηση, Χρήστο. Τρόπο επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr το mail μας και σας περιμένω. Έχω παρκαρισμένα κανένα 2-3 δωράκια, αλλά μάλλον θα τα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα έχουμε το pre-game, οπότε θα σας τα δώσουμε αφορούν τον Ηρακλή φυσικά και την εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους εξακολουθούν και είναι ερωτευμένοι με τον Ηρακλή. Αυτό θα πω μόνο, αν και με αυτή τη γιορτή βαριέμαι, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά, δεν έχω καλές σχέσεις με το Βαλεντίνο, εγώ άλλον Άγιο περιμένω πώς και πώς, τον Άγιο Πατρίκιο 17 Μαρτίου. Ναι, ρε εσύ Χρήστο, έχουμε St. Patrick's Day. Ποιος Βαλεντίνος τώρα, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν διαμαρτύρομαι γιατί πρέπει να δουλέψουν και τα ζαχαροπλαστεία και τα κομμωτήρια και τα. Τι άλλο θα έχει σήμερα. Και τα μαγαζιά με δώρα κτλ. Οι καρδούλες θα πάνε βροχή. Χρόνια πολλά, επειδή είμαστε στην ώρα για μπλε, σε όσους και όσες παραμένουν παράφορα ερωτευμένοι με τον Ηρακλή. Είτε τους πληγώνει, είτε τους στεναχωρεί, σαν μια σχέση που πάντα δεν είσαι καλά και θα μαλώσεις και θα αρπαχτείς. Όπως και να γίνει όμως, αν είσαι ερωτευμένος, έχεις όλη καλή διάθεση να τα ξαναβρίσκεις. Γι' αυτό και σε εσάς τα καψούρια με τον Ηρακλή, χρόνια πολλά. Τέτοια ώρα σαν σήμερα, πριν 3 σεζόν, ήμουν στο γήπεδο της Τούμπας. Τι έκανα στο γήπεδο της Τούμπας, Χρήστο, θυμάσαι? Δεν θυμάσαι, Πάω και Ηρακλής 0-1 με Λεωζίνιο. Το θυμήθηκες τώρα. Ναι, έτσι μου ήρθε στο μυαλό μια φλασιά, ρε παιδί μου. Το τι έκανα σαν σήμερα πριν 3 σεζόν. 14 Φεβρουαρίου του 2016. Γιατί η αγάπη και ο έρωτας δεν κρύβονται. Κρύβονται? Δεν κρύβονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε συνέντευξη τύπου του Ηλία Θεοδωρίδη για την επόμενη Πέμπτη, 21 του μηνός, στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν τον επηρεάσαμε ή όχι, γιατί έχει κανένα μήνα που σχεδόν κάθε μέρα δεν τον παρακαλάμε. Του προτείνουμε ότι είναι το σωστό να κάνει συνέντευξη τύπου. Εδώ στον αέρα, όχι τηλεφωνικά, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Και ήρθε η στιγμή, ήρθε η ευκαιρία, ήρθε η ώρα ο κόσμος επιτέλους να τον ακούσει. Και δεν είναι το θέμα να τον ακούσω εγώ ή οποιοδήποτε ρεπόρτερ που θα είναι εκεί. Το θέμα είναι να τον ακούσει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Είναι πάρα πολλές οι απορίες και οι ερωτήσεις. Μέσα σε 2-3 λεπτά στο μυαλό μου γεννήθηκαν περίπου 6 ερωτήσεις. Πολλές είναι, Χρήστο. Σε 2 λεπτά γεννήθηκα. Άμα κάτσω και τα γράψω, μπορεί να βρω κι άλλες. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κρατήσει την συνέντευξη τύπου. 6 αυτονόητες, εύλογες απορίες και ερωτήσεις.
που θα θέσω στον κύριο Θοδωρίδη. Ναι, μεν δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα τουλάχιστον. Δεν υπογράφει κάτι. Αλλά έχει βάλει ένα πολύ σοβαρό ποσό. Είναι ο ισχυρός άνδρας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Είναι ο διοικητικός υπεύθυνος του τμήματος. Κόβει και ράβει, όπως λέμε. Και ήδη άρχισε πάρα πολύ να κάνει αυτή τη συνέντευξη τύπου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Χαίρομαι που επιτέλους θα γίνει. Και με όλη την καλή διάθεση θα βρεθούμε στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα για να τον ακούσουμε, για να μας ακούσει, να απαντήσει τα ερωτήματά μας που είναι και ερωτήματα του κόσμου, έτσι δεν είναι ερωτήματα μόνο από το κεφάλι μας γιατί έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τίποτα, ίσα ίσα δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αλλά από τη στιγμή που είναι στον Ηρακλή θέλουμε να είναι σωστός απέναντι στον κόσμο. Και για να είσαι σωστός απέναντι στον κόσμο, κάνεις και αυτό, κάνεις και συνέντευξη τύπου. Μιλάς, επικοινωνείς, ενημερώνεις. Το είπα και χθες, όταν κάποιος δεν ενημερώνεται, θα κάνει και λάθη. Γιατί θα μπαίνει στη διαδικασία να υποθέτει. Όταν κάποιος ενημερώνεται όμως, απαγορεύεται μετά να κάνει λάθος. Γιατί θα έχει την ενημέρωση. Εάν ο κύριος Θοδωρίδης δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση για μια συγκεκριμένη ερώτηση και εμείς μετά επιμένουμε και λέμε τα δικά μας, τότε είμαστε εμπαθείς, τότε είμαστε κακοπροαίρετοι, τότε έχουμε κόμπλεξ. Εκεί ναι, να κατηγορηθούμε. Αφού ενημερωθούμε, αν συνεχίζουμε να το κάνουμε. Γιατί όσο δεν ενημερώνεται ο κόσμος, υποθέτει, διαρρέει, κουτσομπολεύει ή οτιδήποτε άλλο. Την καλησπέρα μου και στη Μαριλίζα που γράφει: καλησπέρα, εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Ηρακλή πλέον. Κάθε μέρα όμως, όχι μονάχα σήμερα. Εννοείται. Εννοείται. Απλά έτσι. Χαριτολογώντας, λέμε, Μαριλίζα μου, το χρόνια πολλά σήμερα. Αν δεν είσαι 365 μέρες, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Την Πέμπτη, λοιπόν, μία το μεσημέρι, 21 του μηνός, στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα, ο κύριος Ηλίας Θοδωρίδης θα ανοίξει. Επιτέλους, θα πω εγώ τα χαρτιά του και θα τοποθετηθεί ενώπιον του κόσμου. Το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία από τις ερωτήσεις, όχι στο πανοράφι, λίγο πιο κάτω. Στο πανοράφι είναι πολύ πιο σημαντικά που αφορούν την ΠΑΕ, την οργάνωσή της κτλ. Αλλά μία από τις ερωτήσεις προς το τέλος που μπορεί να υποθούν, για παράδειγμα, Χρήστο μου, έχει να κάνει και με την υπόθεση διαιτησία. Γιατί ο Ηρακλής φέτος έχει αδικηθεί σε αρκετά παιχνίδια. Αλλά πολλοί κόσμοι δεν το δίνει σημασία γιατί η ομάδα είναι κακή. Βέβαια, δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι όταν δεν παίζεις καλά πρέπει να αδικήσει. Αν έπαιρνε το πέναλτι στα τρίκαλα που ήταν, θα είχε άλλους 2 βαθμούς. Εάν δεν μετρούσε τον γκολ της Παναγαϊκής στην Αγιά, θα είχε άλλους 2 βαθμούς. Και μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα. Και λέω αυτό το μάτς γιατί αυτοί οι αθεόφοβοι όρισαν τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη του Συνδέσμου Υπήρου, του διαιτητή στο Παναχαϊκή Ηρακλής, εκεί όπου ο βοηθός ακύρωσε τον γκολ, αλλά ο διαιτητής το πήρε πάνω του, ήταν offside φυσικά, τον όρισαν στο πιο κρίσιμο μάτς της χρονιάς για τον Ηρακλή μέχρι το επόμενο. Γιατί αν δεν είναι αυτό το πιο κρίσιμο, ποιο είναι? Με την Κέρκυρα την Κυριακή. Αυτόν θα δούμε. Αυτός που αδίκησε τον Ηρακλή στην Πάτρα με την Παναχαϊκή, αυτόν έβαλα να δούμε στο Ηρακλής Κέρκυρα. Είναι αυτό που λες μετά τα συμπεράσματα δικά σας. Καμπερίδης, Καβάλας, Ψήλος, Λέσβου και Πουλικίδης, Δράμας, η βοηθή του. Για τα αγωνιστικά, για να βάλω μια παρένθεση και να συνεχίσουμε με τον μπάσκετ, με μια συζήτηση που έχουμε προγραμματίσει, να πούμε ότι ο Κουτρομάνος είναι 100% πλέον στη διάθεση του Μανουέλ Ρόκα και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί είναι ανεβασμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ακολούθησε κανονικά το σημερινό πρόγραμμα. Ο Ντούνης και ο Περόνη ακολούθησαν μέρος της προπόνησης. Ο Περόνη έχει πεισμώσει πάρα πολύ, θέλει να παίξει πάρα πολύ με την Κέρκυρα. Το ξέρουμε πόσο παλικάρος είναι και ευχόμαστε να τα καταφέρει. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια λίγο ακόμα με ρεπορτάζ ποδοσφαίρου. Θα συνεχίσουμε τώρα με το μπάσκετ. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους φετινούς πρωταγωνιστές της πολύ μεγάλης προσπάθειας που κάνει ο μπασκετικός Ηρακλής για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ο Γιάννης ο Αθανασούλας είναι στην γραμμή μας, κοντά μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά, όλα καλά. Μια χαρά, όλα καλά. Χαίρομαι και εμείς είμαστε καλά όταν σας βλέπουμε να κερδίζετε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο. Έχουμε τώρα μπροστά μας και έχετε τώρα μπροστά σας μία αναμέτρηση στο Ιβανόφε με το Μαρούσι, με έναν αντίπαλο που τον Ηρακλή τον πλήγωσε με εκείνη την κατοστάρα, που φαντάζομαι και εσύ και οι συμπαίκτες σου δεν την έχετε ξεχάσει. Και νομίζω ότι είναι και ένα μίνι κίνητρο αυτό, να πάρετε έτσι μια μίνι εκδίκηση ή δύο βαθμοί και προχωράμε και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εντάξει, τώρα η λέξη εκδίκηση δεν νομίζω ότι χωράει σε εισαγωγικά. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σίγουρα υπάρχει, είναι μια είδα η οποία δεν την έχουμε ξεχάσει και σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά δεν θέλουμε να κερδίσουμε επειδή χάσαμε στον πρώτο μάτς. Θέλουμε να κερδίσουμε όπως θέλουμε να κερδίσουμε σε όλα τα παιχνίδια. Θα έχουμε τη σωστή προσέγγιση που χρειάζεται για αυτό το μάτς. Είναι ένα μάτς μέσα στην έδρα μας. Δεν έχουμε χάσει από κανένα μέχρι τώρα και σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε στη συνέχεια. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, βρισκόμαστε σε καλό momentum τον τελευταίο καιρό. Έχουμε κάνει καλές νίκες και με καλές συνδυαζόμενες με καλό μπάσκετ. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σερί και πιστεύω ότι αν είμαστε σοβαροί από την αρχή, το Σάββατο θα πάμε όλα καλά. Και όταν είστε κομπλέ, Γιάννη, γιατί εγώ επιμένω και λέω σχεδόν κάθε μέρα ότι οι ήττες που ήρθαν οι δύο συνεχόμενες σε Αγιά και Κο είχαν να κάνουν και με αυτό το κομμάτι, ότι η ομάδα δεν ήταν πλήρης. Όταν είστε πλήρης, όταν δεν έχετε προβλήματα, δεν δείχνετε να σας ανησυχεί κάποιος αντίπαλος. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σίγουρα η πληρότητα μιας ομάδας σίγουρα την βάζει να παίξει σύμφωνα με τη δυναμική της. Εμείς μέσα στην ομάδα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία ότι οι ήττες που κάναμε ήταν και λόγω των δύο απουσιών. Σίγουρα είναι απουσίες οι οποίες είναι βασικών παιχτών και μπορεί να επηρέασαν κάπως στο ψυχολογικό κομμάτι και στο αγωνιστικό, δεν διαφωνώ. Αλλά σίγουρα όταν μια ομάδα είναι πλήρης, σίγουρα προσεγγίζει, υπάρχουν περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και σε ένα μαραθώνιο 30 αγωνιστικών το βάθος είναι αυτό που σε κρατάει και πιο πολύ σε υψηλό επίπεδο. Οπότε ναι, θέλουμε να είμαστε υγιείς, η υγεία είναι πάνω απ' όλα και σίγουρα δίνει μια άλλη σταθερά στην ομάδα. Αλήθεια, εκείνο το μάτς στο Μαρούσι μάλλον, με εκείνη την βαριά ήττα, θεωρείς ότι ίσως αποτέλεσε η αφετηρία των αλλαγών και του πείσματος και της επιμονής να το αφήσετε οριστικά, γιατί από εκεί και πέρα και με την αλλαγή προπονητή και με τον ερχομό κάποιων αθλητών η ομάδα πήρε φόρα και δεν σταματούσε. Ίσως ενδόμηχαν ναι, να λειτουργήσει ένα καμπανάκι, καθώς η ομάδα χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία και να πάρει την άνοδο που τόσο πολύ λαχταράει και ο κόσμος έχει δείξει τόσα χρόνια. Ήταν οι πρώτες αγωνιστικές, θέλαμε να κάνουμε ένα καλό σερί, να ξεκινήσουμε ένα καλό σερί, έτσι ώστε να εδραιωθούμε στις πρώτες θέσεις. Ήταν ένα στραβοπάτημα το οποίο ναι, μας τύχησε σίγουρα. Αγωνιστικά χτύπησε ένα καμπανάκι νωρίς και ευτυχώς, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, αυτό το καμπανάκι λειτουργήσε θετικά μέσα στην ομάδα, υπήρξε αντίδραση και από εκεί και μετά βελτιωθήκαμε και είμαστε αυτή τη στιγμή στη θέση που βρισκόμαστε. Γιάννη, στα προηγούμενα δύο χρόνια έδρες όπως η Καρδίτσα, όταν λέω έδρες εννοώ όχι γιατί έχουν κόσμο ή σας ορίζουν οτιδήποτε άλλο, ενώ εκτός έδρας παιχνίδια σε επικίνδυνες έδρες τα ψιλοφοβόμασταν. Φέτος η αλήθεια είναι ότι μας εμπνέεται πολύ περισσότερο εμπιστοσύνη. Δηλαδή λέμε οκ, okay, δύσκολο παιχνίδι με την Καρδίτσα, αλλά εύκολα ή δύσκολα ο Ηρακλής θα κερδίσει. Και το κάνει. Τι έχει αλλάξει, γιατί δεν είσαι φέτος στην ομάδα, έχεις εμπειρία και από τις προηγούμενες σεζόν και τα μετατρέπεται σε δικά σας αυτά τα μάτς. Καταρχήν όσον αφορά για την Καρδίτσα, όντως είναι καλή έδρα, γιατί η νίκη πριν δύο εβδομάδες το 30 ήταν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έκανε δύο πόντους εκεί πέρα, ναι. Οπότε είναι μια καλή ομάδα, η οποία προσωπικά μου στείλει την αδική βαθμολογική της θέση και αν δεν σου κρύβω ότι στον πρώτο γύρο τα παίξαμε, τη θεωρούσα ότι είχαν και ομάδα θα παλέψει για την ίσως στα πλοία. Από εκεί και πέρα, για αυτό που λες για τις εμφανίσεις και ότι εμπνέουμε εμπιστοσύνη, εντάξει, σίγουρα η φετινή ομάδα είναι διαφορετική από την περσινή. Ευτυχούμε μάλλον να έχουμε και σε πολύ καλή κατάσταση και το δίδυμο των ψηλών μας, του Κοκαρούδη και του Ρουστουκάσκος, οι οποίοι πραγματικά κάνουν τρομερό πρωτάθλημα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Όλα τα παιδιά βέβαια δίνουν το 100%. Αλλά θεωρώ ότι η σταθερά μας και η βασική διαφορά με την περσινή ομάδα
μιλάω για την περσίνη γιατί είμαι 2 χρόνια εδώ, έτσι. Mm-hmm. Είναι η άμυνά μας. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλή προσέγγιση αμυντικά. Δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι. Να επιβάλλει το ρυθμό του, ειδικά εκτός έδρας που είναι πολύ σημαντικό. Όταν πάμε, δηλαδή, δεν επιτρέπουμε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι σήμερα ότι μπορεί να κερδίσει ή να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Στο Ιβανόφιο προφανώς και ξεκινάμε εμείς και δίνουμε το τέμπο στον αγώνα. Αλλά εκτός έδρας το σημαντικό είναι αυτό, να μην επιτρέψει στον αντίπαλο ότι επειδή έτσι έχει 100% κίνητρο να παίξει απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, να δείξει. Είμαστε το brand name της κατηγορίας και έτσι κι αλλιώς όλες οι ομάδες έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να παίξουν απέναντί μας. Αλλά αυτό το κίνητρο, επειδή το ξέρουμε και το περιμένουμε, δεν τους επιτρέπουμε πραγματικά να το δείξουν μέσα στο γήπεδο τους. Αυτό, ότι η αμυντική μας προσέγγιση στα μάτς θεωρώ ότι είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να σκεφτεί ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είπα τη λέξη έδρα. Παίζεται εντός έδρας σε κάθε μάτς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όπου και να είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όπου και να έχουμε παίξει φέτος εντός, εκτός, Αθήνα, Μεσολόγγι, Καρδίτσα. Παντού, έχεις δίκιο. Πάντα υπάρχει παρουσία κόσμου. Σίγουρα και η Α2 δεν είναι και τα μεγάλα τα γήπεδα να πεις ότι δηλαδή και ακόμα και 20 και 50 άτομα που έρχονται πραγματικά είναι εμφανής η παρουσία τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι μια έξτρα όθηση. Ο Ηρακλής είναι, όπως είπα και πριν, το brand name της κατηγορίας. Είναι από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην ιστορία που αγωνίζεται στην Α2 και πραγματικά ο κόσμος είναι μια έξτρα δύναμη η οποία μας δίνει και εμάς την έξτρα όθηση που ίσως να χρειάζεσαι ένα εκτός έδρας παιχνίδι για να πάρεις μια νίκη. Ο Ιωνικός αργεί ακόμα. Υπάρχουν 4-5, δεν θυμάμαι πόσα παιχνίδια είναι μέχρι τη μάχη της Αθήνας. Να υποθέσω ότι στο μυαλό σας είναι αυτό, να τα πάρουμε όλα, να πάμε εκεί να χτυπήσουμε την πρωτιά. Δεν είναι να πεις ότι σημαίνεται με το συγκεκριμένο μάτς. Σίγουρα όσο τελειώνει το πρωτάθλημα και βλέπεις ότι ξεχωρίζουν τα πράγματα και βλέπεις τη διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα, έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι μπορείς να πάρεις και το πρωτάθλημα. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι ένας μαραθώνιος 30 αγωνιστικών. Πραγματικά το περσινό μάθημα το ότι μπορεί ένα μάτς να είσαι σε μια καλή μέρα και να κουβαλιάς όλη τη χρονιά μια κακή ήττα, το έχουμε στο πίσω του μυαλού μας. Οπότε η καλύτερη δυνατή προσέγγιση που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε Σάββατο με Σάββατο, γιατί ένα στραβοπάτημα πραγματικά μπορεί να σου κοστίσει μια χρονιά, το οποίο είναι άδικο για μένα σαν σύστημα, αλλά αυτό είναι και με αυτό πρέπει να παίξουμε. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων θέλουμε να κερδίζουμε κάθε Σάββατο. Μην ξεχνάμε ότι από κάτω βρίσκεται μια ήττα μόλις ο Ερμής Αγιάς, παρόλο που όλοι λέμε περιμένουμε και αυτά να κάνει κάποια ήττα κάτι για να το δίδυμο δηλαδή των δύο πρωτοπόρων να ξεχωρίσει, αυτή τη στιγμή είναι μια ήττα κάτω. Ναι. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε κάθε Σάββατο, να κερδίζουμε όλα τα μάτς και όταν θα έρθει εκείνο το μάτς θα το κοιτάξουμε και θα το ζυγίσουμε όπως πρέπει, όπως κάνουμε κάθε φορά. Αλλά επειδή είναι έτσι το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, μια ήττα μπορεί να την κουβαλάς και όλη τη χρονιά και να σου χαλάσει αυτή την όλη σου εικόνα. Όπως έγινε πέρυσι με τον Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Ακριβώς. Και επειδή πρέπει να μαθαίνουμε για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη 2 φορές, να κερδίζουμε κάθε Σάββατο, να είμαστε σε αυτές τις ράγες που βρισκόμαστε τώρα και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο που πρέπει. Έχεις απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό και έρχονται οι νίκες, γιατί τα αντιμετωπίζετε έτσι όπως ακριβώς μας το ανέλησες. Με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια, χωρίς να υποτιμάτε κάποιον αντίπαλο. Ραντεβού το Σάββατο λοιπόν. Με υγεία. Ναι, είναι 3. Βέβαια, από χθες το έχουμε πει. Και είναι πολύ σημαντικό για όλη την οικογένεια του Ηρακλή Γιάννη, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι το ξέρεις, στις 5 υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο βόλεϊ. Με την ΑΕΚ. Οπότε θα μπορεί ο κόσμος να γεμίσει και τα δύο γήπεδα. Ακριβώς. Όλος ο Ηρακλής είναι νέος και εμείς το ξέρουμε και εμείς πότε συζητάμε πώς μπορέσουμε και εμείς να μετά τον αγώνα μπορέσουμε πάλι να βοηθήσουμε. Μόλις κερδίσετε έχουν έτσι θα σας πάρουν αγκαλιά και θα σας πάνε στη Μίκρα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Ακόμα μία περίπτωση αθλητή που χαίρομαι να μιλάω μαζί του. Χριστό μου. Πραγματικά κάθε φορά που συζητάμε μια πολύ ωραία κουβέντα, μια πολύ ωραία συζήτηση. Είναι από τις περιπτώσεις αθλητών που μπορούν και μιλούν και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όχι μόνο στο γήπεδο που προσφέρει πάρα πολύ φέτος με τις πολλές δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο. Και ήταν και ωραίο αυτό που είπε στο τέλος για τον ενιαίο Ηρακλή και την αλλαγή της ώρας. Μας το θύμισε κιόλας.
Παιδιά, μην το ξεχάσετε, 3 ώρα παίζουμε, έτσι. Γιατί 5 ώρα θα τρέξουμε να πάμε στη Μίκρα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα γεμάτο Σάββατο και μια Κυριακή που μας περιμένει το Ηρακλής Κέρκυρα στο Καφτατζόγλιο στις 3. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω ξανά τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Επανερχόμαστε σε λιγάκι. Επιστρέψαμε. Όταν μου βάζεις ρόρι αργώ να μιλήσω. Μην μου τα κάνεις αυτά. Εδώ στην ώρα για να βλέπεις το Λίμπερο 107,4 παρέα με την υπέροχη παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος στην πλατεία Χορτιάτη. Και σε φοβερή τοποθεσία, έτσι. Πέρα από το σούπερ φαγητό που θα βρείτε, θα φάτε και τα απίστευτα κρασιά. Κάθε φορά που το λέω θέλω να είμαι εκεί. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο το επιτελείο. Να είστε γεροί. Ένα επιτελείο ειδικά ο Αρχισεφ που δεν χάνει ώρα για μπλε. Είπαμε, 7 με 8 δύσκολοι είστε. Αν πάτε παραγγείλετε, μετά τις 8 θα φάτε. Να ξέρετε γιατί δεν μαγειρεύει. Τα παρατάει όλα, τα αφήνει όλα. Και ακούει την εκπομπή. Κοντά μας φυσικά και το Data Lab, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr για τα μηνύματά σας, mail σας, σχόλιά σας, ό,τι θέλετε. Και άλλες φορές έχετε ακούσει, έχετε διαβάσει στο ρεπορτάζ του Ηρακλή το ότι φεύγει, αλλάζει η φορολογική έδρα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και φεύγει το ΑΕΠ. Τις προηγούμενες φορές που το ακούσαμε δεν είχε γίνει, δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες. Αυτό αναμένεται επιτέλους να γίνει και τυπικά με την επικύρωση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την ΕΠΟ για να τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι, ένα σοβαρό θέμα, καθώς ολοκληρώνεται όπως φαίνεται αυτές τις μέρες η διαδικασία μεταφοράς φορολογικής βάσης της ΠΑΕ από την Κατερίνη στην Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να περιμένουμε λίγο και το οριστικό να ανακοινωθεί και επίσημα για να γίνει αυτό που δεν έγινε και τις προηγούμενες φορές, γιατί και πέρσι και πρόπερσι, αν θυμάστε, υπήρξαν τοποθετήσεις, δημοσιεύματα και τα λοιπά που έλεγαν κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία. Τώρα φαίνεται ότι προχωράει η διαδικασία. Ακόμα ένα θέμα για ερώτηση στην επερχόμενη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης. Πέρυσι έγινε κάτι που είχαμε ευχηθεί να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί, γιατί ήταν υπέροχο όλα τα τμήματα του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όλα τα υπόλοιπα του γυμναστικού συλλόγου που είναι 17-18 στον αριθμό, να είναι όλα μαζί σε έναν ετήσιο χορό. Φέτος ο ετήσιος χορός θα γίνει στο Βελίδιο, ο μεγάλος χορός, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, την Τετάρτη 20 Μαρτίου, θα πνιγώ, και σε ένα μήνα και 5 μέρες περίπου. Ο δεύτερος μεγάλος ετήσιος χορός λοιπόν του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, υπάρχει και ένα σχετικό δελτίο τύπου που λέει «Οι φίλοι του Συλλόγου που επιθυμούν να προσφέρουν δώρα για τη λαχιοφόρο αγορά», μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 2310-207-715 και info.papakiyahoo.club. Μιας και λέμε για εκδηλώσεις, να πούμε ότι το Σάββατο πριν ξεκινήσει το Ηρακλής Μαρούσι στις 3, νωρίτερα στις 12 στο Ιβανόφιο θα κοπεί η μπασκετική πίτα, παρουσία του ανδρικού, του γυναικείου και των ακαδημιών του Ηρακλή. Θα γίνουν και βραβεύσεις ανθρώπων που υπηρέτησαν το σύλλογο και το ελληνικό μπάσκετ. Ωραίο είναι και αυτό που θα συμβεί. Για το βόλεϊ, προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα για το πολύ μεγάλο παιχνίδι και κρίσιμο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουμε εξηγήσει και στις προηγούμενες εκπομπές τους λόγους. Οι δύο ομάδες έχουν την ίδια βαθμολογία, 13 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει διπλό στόχο αρχικά να φύγει από κάτω, να μην έχει στο μυαλό του τα play out ούτε καν. Τριπλό μάλλον στόχο. Ο δεύτερος στόχος και παράλληλος, αν θέλετε, είναι να πλησιάσει την πεντάδα. Και ο τρίτος στόχος έχει να κάνει με το οικονομικό. Γιατί αν γεμίσει το γήπεδο, θα στηριχθεί οικονομικά η ομάδα, έχει έξοδα μπροστά της, με το ταξίδι στη Ρόδο, με τις μεταγραφές που έγιναν, με το άνοιγμα που έγινε, αν θέλετε, για να ενισχυθεί η ομάδα, για να βελτιωθεί η εικόνα της. Και για όλα αυτά χρειάζεται και η ηθική και η οικονομική υποστήριξη από όλους.
Ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα το πρόγραμμα όσον αφορά το κύπελο. Την Τετάρτη, 20 του μηνός, την άλλη Τετάρτη δηλαδή, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ολυμπιακός στις 5, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός επίσης στις 5, το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει, Ρωδίων Άθλησης Ηρακλής, 7.30. Την άλλη Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε το ενδιαφέρον εδώ, σχεδόν όλη η εκπομπή θα τη φάμε, θα κάνουμε και pre-game με την Ρόδο. Έχουμε και ανταποκριτή, σήμερα τον έκλεισα, έδωσα κάτι παραπάνω, καλό φίλο και άρρωστο Ηρακλάκι που μένει μόνιμα στη Ρόδο, θα είναι φυσικά στο γήπεδο και θα μας ενημερώνει, γιατί παντού υπάρχει Ηρακλής και παντού έχουμε τα κονέ μας. Την Πέμπτη στις 9, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Πήγασος Πολύχνης Φίνη Κασίρου. Θυμίζουμε τα παιχνίδια είναι νοκάουτ για το θεσμό του κυπέλου. Και το Final Four θα γίνει στην Ιερά Πέτρα ή 19-20 ή 20-21 Απριλίου, με την ευχή να είμαστε εκεί όπως ήμασταν και πέρυσι στη Ρόδο. Έκλεισε, επανέρχομαι λίγο στο ποδόσφαιρο, έκλεισε οριστικά η υπόθεση Δόξα Δράμας Βόλος. Ο Βόλος που είναι δυνατός και στο παρασκήνιο, αν και στο αγωνιστικό επαναλαμβάνω, αυτός ο Βόλος που είδα εγώ με τον Ηρακλή δεν μου άρεσε καθόλου και ο Ηρακλής ήταν πολύ καλύτερος και κέρδισε δίκαια με 0-2, αλλά στο έξω αγωνιστικό παραμένει δυνατός και αυτό φαίνεται, γιατί η Δόξα δεν κατάφερε ούτε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ να κερδίσει κάτι, απορρίφθηκε η έφεσή της. Θυμάστε, ο Βόλος έχει κάνει δύο ήττες. Μία στην έδρα του από τον Ηρακλή 0-2 και μία στις πρώτες αγωνιστικές από τη Δόξα στη Δράμα με 2-1. Και εκεί είχε κάνει ένσταση για το γιατρό του αγώνα, φοβερά πράγματα, και είχε πάρει το μάτι στα χαρτιά, γι' αυτό έχει και τρεις παραπάνω βαθμούς. Θα πρέπει να έχει τρεις λιγότερους στη βαθμολογία. Η της Δόξας έκαναν έφεση, η έφεση απορρίφθηκε και δεν αλλάζει τίποτα στη βαθμολογία. Οι τρεις βαθμοί που πήρε στα χαρτιά ο Βόλος παραμένουν υπέρ του. Να με συγχωρέσετε για τη μουσική διακοπή, γιατί θα πω κάτι κλισέ τώρα, το ρεπορτάζ τρέχει και πολλές φορές γίνεται και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν έχει ώρα αυτό, οπότε έπρεπε να είμαστε στο τηλέφωνο και να μάθουμε κάποια πράγματα, γιατί σας έλεγα και νωρίτερα για την υπόθεση αυτή με την αλλαγή έδρας του ονόματος και τα λοιπά, ότι δεν είναι τόσο απλό, το ακούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια αλλά δεν έχει προχωρήσει, υπάρχουν λόγοι που δεν έχει προχωρήσει, και από ό,τι μαθαίνω με το τηλεφώνημα που, με το ρεπορτάζ που έγινε πριν από λίγο, ότι πάλι δεν μπορεί τώρα που μιλάμε να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Θα σας δώσω λεπτομέρειες σε λίγο. Να ανοίξω μια παρένθεση για ένα ακόμα ευχάριστο θέμα. Και το έχω πει και χθες, το είπα και τις προηγούμενες μέρες και όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται η ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4, ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ να φιλοξενούμε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, πόσο μάλλον όταν μας φέρνουν μετάλλια, μας φέρνουν επιτυχίες, μας φέρνουν διακρίσεις στο μεγάλο σύλλογο του Ηρακλή. Αυτή τη φορά ήρθαν πάρα πολλά μετάλλια, είναι τόσα πολλά που δεν θυμάμαι το νούμερο. Γι' αυτό και ένας εκ των προπονητών, ο Παναγιώτης Κοσμίδης, θα μου το θυμίσει το νούμερο. Γιατί ήταν πολλά τα μετάλλια. Αυτό που κάνετε κάθε φορά και φέρνετε τόσα πολλά και χάνω το μέτρημα είναι απαράδεκτο, να ξέρετε. Καλησπέρα κύριε Κοσμίδη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Πολλά συγχαρητήρια, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Σε δύο διαφορετικά τουρνουά ήρθαν όλα αυτά τα μετάλλια και μπράβο και σε εσάς και στους αθλητές και στις αθλήτριες του Ηρακλή, κολυβητές και κολυβήτριες. Πόσα είναι αλήθεια, τα θυμάστε? Γιατί εγώ έχασα το μέτρημα λίγο. Η αλήθεια είναι ότι θα έκανα σκονάκι για να τα θυμάμαι κι εγώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Ήμασταν σε δύο μέτωπα, ήμασταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η αγωνιστική κατηγορία αγωνίζονταν με 15 αθλητές στην Καβάλα, στους αγώνες Απόστολος Παύλος, σε ένα διεθνές meeting, πολύ ψηλών των διαγραφών. Φέτος για πρώτη χρονιά ήρθαν κολυμβητές, κορυφαίοι κολυμβητές στον κόσμο. Ήταν αθλήτρια όπως η Χόζου, κατ' εμέ η καλύτερη κολυμβήτρια αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ήταν ο James Guy, ένας Βρετανός εξαιρετικός αθλητής με 10 μετάλλια, και όλη η Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή οι αγώνες, καταλαβαίνετε, το επίπεδο ήταν πολύ πολύ υψηλό. Σε αυτούς τους αγώνες κατακτήσαμε 13 μετάλλια, εκ των οποίων 7 χρυσά, ένα σημαίνιο και 5 χάλκινα. Και μπράβο σας. Και πολύ πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι ο Γιώργος ο Ασπουγαλής σε αυτούς τους αγώνες, ναι, έφτασε να κολυμπήσει το 55 εκατοστά, 6 εκατοστά συγγνώμη, μακριά από το πανευρωπαϊκό όριο.
6 εκατοστά μακριά από, από το ευρωπαϊκό όριο, Είναι ένα στόχο ο οποίο θα επιτευχθεί σίγουρα μέσα στα επόμενα Σαββατοκύριακα που έχουμε ένα δύσκολο σερί αγώνων. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έρχονται οι χειμερινοί αγώνες από 13-17 χρονών. Στη συνέχεια πάμε στις αγώνες της Open, η οποία είναι το ανδρών γυναικών χειμερινό πρωτάθλημα, και εκεί πέρα θα αγωνιστεί και πάλι ο Γιώργος. Και ο Γιώργος συνεχίζει, ο Ασπουγαλής συνεχίζει και την επόμενη εβδομάδα μετά το χειμερινό, εκείνο το Σαββατοκύριακο της Καθαράς Δευτέρας, το οποίο πάει στη Σλοβενία για να αγωνιστεί σε ένα meeting στο Κραν. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων να έχει πετύχει όχι μόνο το πανευρωπαϊκό όριο, το όριο για το πανευρωπαϊκό ζητώ συγγνώμη, αλλά να έχει πετύχει και το όριο για το παγκόσμιο. Πολύ ωραία είναι αυτά που ακούμε. Και... αναφέρθηκα μόνο στους μεγάλους όμως. Ναι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, απλά έβαλα άνω τελεία. Και είμαι σίγουρος τώρα, δεν ξέρω, για εσάς προπονητές αυτό το 6 εκατοστά για μένα είναι τίποτα. Για εσάς μπορεί να είναι πολύ, είναι λίγο, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ούτε να το φανταστούμε να το καταλάβουμε τα 6 εκατοστά. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τη διαφορά 6 λιγότερο, 6 περισσότερο. Δεν φαίνεται. Το μόνο που μπορείς να το καταλάβεις είναι το να το δεις στο χρονόμετρο. Είναι απίστευτο, ναι. Ναι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να μην αδικήσουμε, είχαμε και τους χειμερινούς αγώνες των προαγωνιστικών εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, που η ομάδα μας συμμετείχε με 58 δελφινάκια ηλικίας 9 έως 12 ετών και η εμφάνισή τους ήταν καταπληκτική. Καταφέρανε να πάρουν 18 μετάλλια, των οποίων τα 11 χρυσά, 2 ασημένια και 5 χάλκινα. Ναι. Δεν μένουμε σαν προπονητές στις επιτυχίες τους μόνο τις κολυμβητικές, αλλά μένουμε και στο ότι όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά, τους Βενιαμίν, τα μικρά μας τα παιδιά να αγωνίζονται, τους βλέπεις στην κερκίδα, είναι αυτό που λέμε ομάδα. Βλέπεις αθλητές οι οποίοι είτε ένας πέφτει είτε 58 κολυμπάνε, θα είναι όλοι μαζί, θα φωνάξουν, θα υποστηρίξουν τον συναντή τους. Είναι αυτό που κάνει την ομάδα μας να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, είναι αυτό που μας αρέσει, αυτό που επιδιώκουμε κιόλας σαν προπονητές, να περάσουμε στα παιδιά. Mm-hmm. Να ρωτήσω γιατί εμένα μου άνοιξε η όρεξη τώρα με όλα αυτά, θέλω κι άλλα και φαντάζομαι κι εσείς τι έχει το πιάτο, το μενού από εδώ και πέρα, για νέα μετάλλια. Όπως είπα τώρα, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο 22-24, έχουμε τους χειμερινούς αγώνες εδώ πέρα στο Ποσειδόνικο Ολυμπητήριο, που αγωνίζεται η αγωνιστική μας ομάδα. Εδώ πέρα είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα, από εδώ και πιο πάνω. Θα αγωνιστούν, θα αναμετρηθούν τα παιδιά, είναι οι πιο σημαντικοί αγώνες μέχρι τώρα στη χρονιά. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική της χρονιάς. Και είναι ένα πολύ πολύ καλό να δούμε πού βρισκόμαστε και σε πανελλήνια κατάταξη. Ελπίζουμε και τα παιδιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε μικρά μετάλλια, αρκετές πρωτιές και θέσεις. Φυσικά θα τα ξαναπούμε για να... Εννοείται. Θα τα αναφέρουμε όλα. Στη συνέχεια, μετά από μια εβδομάδα που σου είπα, πάμε στην Open. Είναι στην Αθήνα θα γίνει η Open. Η Open ονομάζουμε την ανοιχτή κατηγορία. Οι ηλικίες μπορούν να αγωνιστούν παιδιά όλων των ηλικιών, αρκεί να κατέχουν το όριο Open, δηλαδή το όριο ανδρών γυναικών της ηλικίας 18 και άνω. Και εκεί πέρα θα είμαστε με πολύ πολύ παρουσία. Και τελειώνει αυτός ο μαραθώνιος αγώνων, τελειώνει με τη συμμετοχή του Ασπουγαλίου, όπου θα πάει στη Σλοβενία και στο Κραν συγκεκριμένα, είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Λουμπλιάνα, θυμάμαι καλά, και θα αγωνιστεί σε ένα διεθνές meeting εκεί πέρα μαζί με την εθνική ομάδα. Φυσικά δεν θα είναι αυτοί οι αγώνες του Ηρακλή, δεν θα είναι ο Ηρακλής, θα είναι με την εθνική ομάδα. Αυτά για την ώρα. Αυτά για την ώρα. Μ' άρεσε ο επίλογος, το αυτά για την ώρα. Δουλεύετε πάρα πολύ στο κολυμβητικό, με πάρα πολλές ώρες εκεί. Πόσες τη μέρα? Τι να αναφερθούμε τώρα. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε... Τι ώρα πάτε και τι ώρα φεύγετε? Το απόγευμα πάμε 3.30, φεύγουμε 8.30. Ναι. Και όταν έχουμε και πρωινή προπόνηση, έχουμε και 2 ώρες το πρωί πριν το σχολείο των παιδιών. Θέλω να μου... Τώρα πήρα την κατάλληλη πάσα. Θέλω να ακούσει ο κόσμος τι ώρα είναι η πρωινή προπόνηση στο κολυμβητικό του Ηρακλή.
Εγώ την ξέρω, αλλά, θέλω, αλλά επειδή δεν το πιστεύω κάθε φορά που το ακούω, πείτε λίγο στον κόσμο που μας ακούει, τι ώρα πάτε για προπόνηση. Επειδή για να πετύχεις τους στόχους σου, δεν μπορείς να το κάνεις ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου ή καθισμένος στο καναπέ σου. Ναι. Πρέπει να ξυπνήσεις πριν το σχολείο, να πας να κάνεις την προπόνησή σου, δηλαδή στις 6 ώρα, 6 παρά είμαστε στο κολυμπητήριο, και 7.30-8 παρά να έχουν βγει τα παιδιά για να προλάβουν να πάνε το μάθημά τους. Γιατί είναι, φυσικά είναι το σημαντικό το κομμάτι, ότι δεν χάνουμε σχολείο για να κάνουμε προπόνηση, αλλά βολεύουμε τις ώρες μας και την προπόνησή μας πριν από αυτό. Πριν πάνε στο σχολείο, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να αργώ στο κουδούνι, γιατί μέχρι να σηκωθώ, να φάω κανένα πρωινό, να ντυθώ, να πάρω, να βρω εκεί μέσα στην ίστα μου τα βιβλία και την τσάντα κτλ. Πήγαινα και 4:20, δεν θυμάμαι τι ώρα χτυπούσε το κουδούνι, και τώρα λέτε ότι πριν πάνε στο σχολείο, πάνε για προπόνηση, είναι απίστευτο. Η καλύτερη ώρα για άθληση είναι πριν τη δουλειά μας. Το 6:30-7, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Για μένα είναι η καλύτερη ώρα να αλλάζω πλευρό, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπράβο, πολλά μπράβο και σε εσάς και στους γονείς φυσικά. Και στα παιδιά, που, και στα παιδιά και στους γονείς. Που το εμπιστεύονται όλο αυτό το εγχείρημα των τελευταίων ετών και όχι μόνο, που πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ και μακάρι και την επόμενη φορά που θα τα πούμε, είτε μαζί Παναγιώτη είτε μαζί με άλλον προπονητή, να έχει και αυτό σκονάκι, που σημαίνει ότι θα είναι τόσο πολλά τα μετάλλια που δεν θα τα θυμάται απ' έξω. Να είσαι καλά. Ελπίζω και εγώ. Χαιρετώ, χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φτού. Και στο κολυβητικό τμήμα του Ηρακλή, πάντα τέτοια να μας φέρουν μετάλλια. Κάποιες απαραίτητες λεπτομέρειες όσον αφορά την υπόθεση με την αλλαγή φορολογικής έδρας στο ΑΕΠ κτλ. Δεν μπορεί να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν μπορεί να είναι λάθος να πει κάποιος ότι έγινε, ότι μεταφέρθηκε, ότι συνέβη. Άλλο αίτημα και άλλο έγινε. Η αλλαγή της έδρας, η ονομασία ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να γίνει μόνο σε νεκρή περίοδο. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Μου τα έχουν μεταφέρει άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Και στην Κατερίν. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και για να περαστεί όλο αυτό, πρέπει να δοθεί εντολή όχι από την ΠΑΕ, από το ιδρυτικό σωματείο, για την αλλαγή της φορολογικής έδρας, της μεταφοράς φορολογικής βάσης και πόσο μάλλον και για την ονομασία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα δύο ας τα έχουμε κατά νου. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά. Έχει διαφορά το έγινε με το θα γίνει, και σας το είπα και νωρίτερα, που δεν τις γνώριζα αυτές τις πολύ σοβαρές λεπτομέρειες, ότι και άλλα χρόνια το έχουμε ακούσει αυτό για το ΑΕΠ, για τη φορολογική βάση, για τη μεταφορά, αλλά δεν είχε γίνει. Να γίνει, να ανακοινωθεί επίσημα, και είναι κάτι που επαναλαμβάνω αφορά κυρίως το ιδρυτικό σωματείο. Δεν βγήκε ποτέ η ΠΑΕ να πει κάτι. Τώρα αν το μετέφερε με κύκλους θυσίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Το κλείνουμε και ολοκληρώνουμε και την εκπομπή. Τι έγινε ρε παιδιά, μπήκε κανένα γκολ? 1-0 Ολυμπιακός. Τι, στο πρώτο λεπτό το βάλε? Στο ένατο, με τη Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα. Τους βλέπω εκεί ανήσυχους έξω. Έχεις παίξει Ολυμπιακό, Ντρούλινγκ? Ναι. Γκολ-γκολ φίλε είναι αυτό. Γκολ-γκολ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος που και σήμερα ήταν κοντά μας με... Τι θες, κανένα κοψίδι? Μπιπισίδι έχεις? Εντάξει, θα σου δώσω εγώ κοψίδι, και αυτό σε ήδη τελειώνει, για να μην σου δώσω κάτι άλλο. Λοιπόν, η παραδοσιακή ταβέρνα Κήπος στην πλατεία Χορτιάδη, στο τέρμα των λεωφορείων 23-10-349-304, μου άνοιξε η όρεξη πάλι. Φεύγω, πάω Χορτιάτη, πάω να φάω. Καλό βράδυ, ακολουθεί Ζάχος Ντρούλινγκ με μπιπισίδι και χωρίς τρέγια. Και ποιον άλλον? Και ποιον άλλον του λέω? Ρεπό. Εντάξει, θα είναι ο Ντρούλινγκ, ο Μπιμπισίδης και το ρεπό. Άντε καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.